Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα μαζί κυρίες και κύριοι για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με τις ευρωεκλογές, την κίνηση των κομμάτων, των πολιτικών αρχηγών αλλά και των υποψηφίων. Πηγαίνω στον Κώστα τον Μαυρίδη και τον Λάμπρο Παπαδή να μας δώσουν το ρεπορτάζ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Ξεκινάμε σε ένα Κώστα. Ναι, έχουμε συνέχεια των περιοδιών. Κορυφώνεται η αντιπαράθεση των κομμάτων εν ώψη και των ευρωεκλογών. Μετράμε ήδη αντίστροφα. Έχουμε πέσει και από τις 20 ημέρες πριν την 9η του Ιούνιου. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει στο μοτίβο της δυνατής Νέας Δημοκρατίας και φωνής της χώρας στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Μεγάλη Ευρωπαϊκή Ομάδα του Λαϊκού Κόμματος. Από την άλλη αντιπολίτευση είχαμε μια συνέντευξη σήμερα του Στέφανου Κασελάκη στον Αντένα από τις Πέτσες, λέγοντας την είδηση που θα έλεγε κανείς ότι την ακούμε για πρώτη φορά, ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Στέφανος Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτοδύναμα πρώτο κόμμα. Αυτό είπε ο κ. Κασελάκης, λέγοντας ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Και σαφώς έκανε λόγο σε ερώτηση για το πόθεν έσχες, ότι το δικό του πόθεν έσχες, ότι θα το καταθέσει λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Τις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Λάμπρο, τι λέει το ρεπορτάζ για τα άλλα κόμματα. Ακριβώς. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια αισιοδοξία η οποία εκφράζεται περισσότερο, θα έλεγα, από την ηγεσία. Ο κ. Νίκος Ανδουλάκης τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκε το Αγρίνιο, το Αίγιο και περιοχές Δυτικής Ελλάδος. Χθες παραχώρησε μια συνέντευξη σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ και αναφέρθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Θα είναι η Δημοκρατική Παράταξη εκείνη η οποία θα δημιουργήσει τους σχετισμούς για την ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στον κ. Μητσοτάκη. Και παρουσίασε κάπως λίγο πολύ τις δημοσκοπήσεις και τα δημοσκοπικά ευρήματα ως κάτι το οποίο το βράδυ των εκλογών θα αμφισβητηθεί. Συνεχίζονται και οι διεργασίες και στη Νέα Αριστερά, με τις περιοδίες να είναι σε εξέλιξη. Χθες κυρίως δίνει το βάρος η ηγεσία της στα στελέχη τα οποία κάνουν ένα πολιτικό κέρδος στον κόσμο. Χθες βρισκόταν στην Κεντρική Μακεδονία και επισκέφθηκε τα Γιαννιτσά, την Μπέλα, τη Βέρεια και τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συμμετείχε και σε εκδήλωση ο κ. Γαβρίλης Σεκελαρίδης, υποψήφιος Ευρωβουλευτής και υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού. Και στην ομιλία του αυτή, στην εκδήλωση την οποία έγινε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στην ανάγκη η Νέα Αριστερά όχι μόνο στις ευρωεκλογές, αλλά και στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν, να βγει ενισχυμένη για την επόμενη μέρα. Ναι, και βέβαια στη μάχη ρίχνονται και άλλα στελέχη από την αριστερά. Ο κύριος Παπαδημούλης, τον οποίο θα τον έχουμε και στην εκπομπή μας σε λίγο. Τώρα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση για την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών και η συζήτηση που ανοίγει για την κέντρο-αριστερά και ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί. Και τη βλέπουμε εδώ πέρα, ένα γκάλωπ της GPO, η επόμενη μέρα στην κέντρο-αριστερά. Ποιο θέλουν αρχηγό οι ψηφοφόροι, υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, πώς τοποθετούνται δηλαδή οι ψηφοφόροι του κάθε κόμματος, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, Νέα Αριστερά κτλ. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει ένα 16%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 13,4%, ο Στέφανος Κασελάκης 10,5%, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ακόμη δεν έχει εκφράσει. Παρ' όλα αυτά όμως ο κόσμος του αναγνωρίζει ότι θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο στην κυνηγητή της κεντροαριστεράς, με ένα ποσοστό 5,4%. Ο Αλέξης Χαρίτης το 5%, ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται δημοσκοπικά ότι έχει η Νέα Αριστερά, κατά τουλάχιστον 2 μονάδες. Και τέλος ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με ένα ποσοστό 4,6%. Έχουμε κάποιες αντιδράσεις, τι λέει το ρεπορτάζ, για αυτή τη δημοσκόπηση, κάποια συζήτηση άνοιξε, κάποια σχόλια έχουμε, Λάμπρο. Ναι, έχει ανοίξει μια συζήτηση κυρίως για τα σενάρια τα οποία φαίνεται ότι μέσα αυτής της δημοσκόπησης φουντώνουν και έχουν να κάνουν με την πολιτική επιστροφή και την πολιτική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί που στοχεύουν τα περισσότερα στελέχη και μέλη τα οποία εκπροσωπούν τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς είναι ότι το δημοσκοπικό έβριμα αυτής της έρευνας και της δημοσκόπησης παρουσιάζεται αναφέρεται ίσως για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες σε δύο πρόσωπα κλειδιά. Έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος δεν έχει αποσυρθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα τα πολιτικά πράγματα. Έχει μερικούς μήνες που έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική και φαίνεται ότι ξαναμπαίνει έντονα και δυναμικά στο παιχνίδι. Και ένα στέλεχος της αυτοδιοίκησης, όπως ο κ. Χάρης Δούκας, ο οποίος προέρχεται από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ο οποίος καταμετράται και αυτός ως ένα πρόσωπο το οποίο, αν και στην αυτοδιοίκηση, μπορεί τα επόμενα χρόνια να παίξει το δικό του ρόλο. Είναι αξιοσημείωτο αυτό, έτσι. Κώστα. Ήδη σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, έχει γίνει γνωστό ότι στις 17 και 18 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τον Ζόραν Ζάεφ, τον πρώην Πρωθυπουργό των Σκοπίων και ουσιαστικά είναι πια μια δημόσια παρουσία του Αλέξη Τσίπρα
με το Ινστιτούτο που ο ίδιος δημιούργησε. Μένουμε στις ευρωεκλογές. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Χρυσόγνου, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής του Πασόκα Κινάλ. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας, κύριε Χρυσόγνου. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς πάνε τα πράγματα, πώς πάει ο αγώνας, τι βλέπετε? Εντάξτε, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών σε μεγάλο βαθμό θα το καθορίσει το ποσοστό της αποχής, το οποίο αναμένεται να κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Άρα, οι προβλέψεις που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον επισφαλείς. Επιτρέψτε μου πάντως να σημειώσω το εξής. Ακόμα και τα γκάλουπ της τελευταίας περίοδου, ενάμιση μήνα περίπου, που δίνουν τον ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στην τρίτη θέση, δεν πάβουν να επιβεβαιώνουν την τάση η οποία ξεκίνησε από τις αρχές του 2015 και συνεχίζεται έως σήμερα. Η τάση αυτή είναι καθοδική για το ΣΥΡΙΖΑ. Να υπενθυμίσω ότι τον Ιανουάριο του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 36% και με διαδοχικές απώλειες στη συνέχεια κατέβηκε στο 17,5% περίπου τον Ιούνιο του 2023. Τώρα τα γκάλουπ τον φέρουν ακόμα χαμηλότερα. Και το ΠΑΣΟΚ αντιστρόφως έχει μια ανωδική κίνηση, η οποία ξεκίνησε από το 4,5% περίπου τον Ιανουάριο του 2015, έφτασε κοντά στο 12% τον Ιούνιο του 2023 και τώρα και πάλι τα γκάλουπ το δίνουν ψηλότερα, έστω και αν το δίνουν τρίτο μετά τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, εδώ έχουμε μια προδιαγεγραμμένη διασταύρωση, θα έλεγα. Τα ποσοστά των κομμάτων κάποια στιγμή αυτά θα διασταυρωθούν. Το ΠΑΣΟΚ θα περάσει δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει τρίτος. Θα ήταν ευχής έργο αν γινόταν αυτό στις ευρωεκλογές, στις 9 Ιουνίου, διότι έτσι θα μπορέσουν οι εθνικές εκλογές του 2027 να γίνουν ντέρμπι. Εν όψει και το γεγονότος ότι όπως προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε αυτή την περίπτωση, τη δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλία για την ανασύνθεση και ανασύνταξη του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Άρα θα κινηθεί ενωτικά προκειμένου να σχηματιστεί να συγκροτηθεί μια προοδευτική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στην νεοφιλελεύθερη και άδικη κοινωνικά πρόταση που υλοποιεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης και η οποία δεν μας φέρνει σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη όπως υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης. Αντιθέτως, σταθερά μας απομακρύνει από την Ευρώπη. Εκτός βέβαια αν λέγοντας σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, εννοεί τους νέους μας που μεταναστεύουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες διότι δεν βρίσκουν δουλειά στην Ελλάδα. Τώρα, επειδή έχουμε ευρωεκλογές, δεν έχουμε εθνικές εκλογές και να συμφωνήσω μαζί σας, δηλαδή δεν μπορεί συνέχεια να μιλάμε για σταθερότητα στη χώρα, αν δεν ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία δεν θα την έχουμε. Έτσι, να μιλήσουμε λιγάκι για τις ευρωεκλογές. Ποιο είναι το διακύβευμα για εσάς στις ευρωεκλογές και τι Ευρώπη οραματίζεστε? Διότι αυτή η Ευρώπη που σήμερα βιώνουμε όλοι μας στέκεται στα μεγάλα θέματα, έτσι, κατώτερη των περιστάσεων και τα αποτελέσματά της είναι γνωστά. Παράγει πλεονάσματα στο βορρά, ελλείμματα στο νότο. Τα σύνορά μας, που είναι της χώρας μας, δεν τα θεωρεί ότι είναι σύνορα και δικά της και έχουμε ζητήματα με τα εθνικά μας θέματα με τους Τούρκους, η Κύπρος μας. Είναι πολλά. Είστε ικανοποιημένος από την Ευρώπη έτσι όπως πορεύεται σήμερα? Είναι σαφές ότι υπάρχουν ασυμμετρίες στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σε κάποιους τομείς η ενοποίηση έχει προχωρήσει πάρα πολύ, όπως παραδείγματος χάρη η κοινή νομοθεσία, το κοινό νόμισμα και άλλα πράγματα. Σε άλλους, όπως η ανυπαρξία κοινής αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής και οι τεράστιες αποστάσεις μεταξύ των φορολογικών συντελεστών, ιδίως σε ό,τι αφορά τα εταιρικά κέρδη, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Το αποτέλεσμα είναι ότι βρίσκεται σε ένα σημείο που δεν μπορεί να παραμείνει εδώ. Ή θα πρέπει να προχωρήσουμε δυναμικά μπροστά, να κάνουμε περισσότερα πράγματα μαζί, ή θα πρέπει να οπισθοδρομήσουμε, να κάνουμε λιγότερα. Εδώ που είμαστε πάντως δεν είμαστε. Αυτό ποιος θα αποφασίζει, οι ηγέτες με τις συνόδους κορυφής που έχουμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές μας έχουν τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχουν, αλλά είναι ψαλιδισμένες και μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που στενάζει, δεν μπορεί να πάρει επάνω του, όπως ξέρουμε σε όλα τα κοινοβούλια των χωρών κρατών μελών, εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Μα ακριβώς και το δημοκρατικό έλλειμμα είναι ένας από τους τομείς στους οποίους η Ευρώπη έχει μείνει πίσω. Αυτό δεν ρίχνει νερό στους ευρωσκεπτικιστές και όπως βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη την άνοδο της ακροδεξιάς? Ναι, με τη διαφορά ότι οι ευρωσκεπτικιστές δεν προτείνουν τη λύση του να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωκοινοβούλιο όπως θα έπρεπε. Οι ευρωσκεπτικιστές προτείνουν στην ουσία την επιστροφή στο εθνικό κράτος. Να σας το πω λίγο. Εισπράττουν όμως τη δυσαρέσκεια. Να σας το πω λίγο μεταφορικά. Ναι, σας το πω μεταφορικά. Όταν είχε γίνει η πολιορκία του Μεσολογγίου
και έφτασαν οι πολιορκημένοι να μην έχουν ούτε τρόφιμα, ούτε πυρομαχικά, ούτε τίποτα, αποφάσισαν να κάνουν έξοδο. Τη στιγμή που έγινε η έξοδος λοιπόν βράδυ και πήγαν να διασπάσουν τις γραμμές των πολιορκητών, κάποιος ανόητος φώναξε πίσω στα χαρακώματα, τα οποία τα είχαν ήδη περάσει οι Τούρκοι προς τα μέσα, και όσοι πήγαν προς τα πίσω στο Μεσολόγγι κατεσφάγησαν, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Όσοι προχώρησαν και κατάφεραν να περάσουν τις γραμμές του εχθρού, πήγαν στο στρατόπεδο του Καραϊσκάκη και γλίτωσαν. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει σήμερα με την Ευρώπη. Το εθνικό κράτος είναι αδύναμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σημερινής παγκοσμιοποιημένης εποχής. Κατεξοχήν δεν μικρά εθνικά κράτη, κατεξοχήν η Ελλάδα, η οποία, ο ελληνισμός μάλλον γενικότερα, όχι μόνο η Ελλάδα δηλαδή, και η Κύπρος. Εδώ έχουμε δίπλα μας έναν γείτονα με πολλαπλάσιο πληθυσμιακό και οικονομικό μέγεθος από εμάς, με εκδηλωμένες επεκτατικές προθέσεις. Ναι. Με κατοχή μέρους της Κύπρου. Οι εταίροι μας, αυτόν τον γείτονα το βλέπουν ότι μας απειλεί και μας οδηγεί και σε μια κούρσα εξοπλισμών. Πού και οι δύο λαοί έτσι φύγονται από αυτό, στα οικονομικά τους. Το και οι δύο λαοί αφήνεται. Προσέξτε λίγο, προσέξτε λίγο. Ή βλέπουν οι εταίροι μας ότι είναι μια μεγάλη αγορά η Τουρκία. Βλέπε Γερμανία δηλαδή. Ενώ εμείς είμαστε κράτος μέλος στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεπόμαστε από ένα κοινό πλαίσιο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά η αγορά είναι η Τουρκία και λέμε πολλές φορές να κλείνει το μάτι η Γερμανία και οι οικονομικά ισχυρές χώρες προς τα εκεί. Συμφωνώ. Άρα για ποια Ευρώπη μιλάμε, της αλληλεγγύης, των ίσων ευκαιριών, του ευρωπαϊκού κεκτημένου, δικαίου κτλ. Έχετε απόλυτο δίκιο και θα έπρεπε να είχαν σταματήσει χθες οι προμήθειες προηγμένων οπλικών συστημάτων από τη Γερμανία στην Τουρκία, οι οποίες δυστυχώς συνεχίζονται και τους παραδίδουν υπερσύγχρονα υποβρύχια. Αυτό είναι απαράδεκτο, υπονομεύει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Πρέπει και οι Γερμανοί, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, όμως να αποφασίσουν. Τελικά θα είμαστε μαζί ή θα είμαστε χώρια. Και ποιοι θα είμαστε μαζί, πρέπει να το δούμε. Αλλά για μας, για τον ελληνισμό, επαναλαμβάνω, το να είμαστε μέλος μιας ευρύτερης, ισχυρής ένωσης και μάλιστα θα έλεγα μιας λειτουργικής ένωσης. Μιας ένωσης η οποία θα αποκτήσει αμυντική και εξωτερική πολιτική κοινή στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια, είναι ζήτημα υπαρξιακό. Διότι μόνοι μας θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο. Έτσι. Τώρα, εγώ ευελπιστώ ότι η επόμενη πενταετία, όχι ευελπιστώ, προσδοκώ ότι η επόμενη πενταετία θα είναι κρίσιμη στα ζητήματα αυτά. Εξ αφορμής του Ουκρανικού θα ανοίξει το θέμα της κοινής άμυνας, πολύ περισσότερο αν ο Τραμπ χάσει τις αμερικανικές εκλογές και υλοποιήσει τις εξαγγελίες του περί απόσυρσης των Ηνωμένων Πολιτειών ή, εν πάση περιπτώσει, περιορισμού του ρόλου του στο ΝΑΤΟ κλπ., τότε το ζήτημα της κοινής άμυνας θα καταστεί πραγματικά ζωτικό για μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών κρατών και τα κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης και οι πιο πίσω, όπως οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Εκεί υπάρχει ελπίδα κοντά στο βασιλικό να αποτιστεί και η γλάστρα. Διότι αν γίνει κοινή αμυντική πολιτική, αν συγκροτηθεί ένας ευρωστρατός υπομορφήν δύναμης ταχείας επέμβασης, αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα λειτουργήσει ανασταλτικά για τις όποιες τουρκικές επιδιώξεις σε βάρος του ελληνισμού. Και θετικά στα δημοσιονομικά μας, έτσι. Και θετικά στα δημοσιονομικά μας, όπου ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να αντέξουμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Και νομίζω ότι και εδώ θα έπρεπε η Ευρώπη, έτσι, ό,τι δίνουμε σε αμυντικές δαπάνες, που είναι υπέρογες, δεν θα έπρεπε να μας σταθερούν από τους δημοσιονομικούς στόχους, να εκπίπτουν για να μην πετυχαίνουμε αυτούς τους στόχους. Ναι. Είναι δυσβάσταχτο το βάρος αυτό. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Το θέμα δεν είναι απλώς οι δημοσιονομικοί στόχοι. Αν επιβαρυνθεί το δημόσιο χρέος σου, είτε το μετράνε στα στατιστικά της Ένωσης, είτε δεν το μετράνε, οι αγορές το βλέπουν τι δημόσιο χρέος έχεις. Είναι πολύ απλά δυσβάστακτο να δαπανούμε τεράστια ποσά, τα οποία θα έπρεπε να δαπανηθούν. Όχι αυτά, εντάξει, οι δαπάνες για την άμυνα. Μέρος. Έτσι κι αλλιώς θα γίνονται. Μέρος αυτών. Ναι, θα έλεγα ανεξάρτητες δαπάνες για την άμυνα. Θα έπρεπε όμως, θα σας πήγαινα εγώ στο άλλο ζήτημα. Στο ζήτημα της αναρμόνισης των φορολογικών συντελεστών. Δεν είναι δυνατόν να φεύγουν μέσω ενδοομιλικών συναλλαγών των πολυεθνικών εταιριών κεφάλαια τα οποία θα τα εισέπρεται το ελληνικό δημόσιο υπό μορφή φόρων και να πηγαίνουν στην Ιρλανδία. Με πρώτα και καλύτερα τα φανς, τα ως φορολογικός παράδεισος. Ναι, και τα φανς εκεί έχουν την έδρα τους. Λοιπόν, να χάνουμε λοιπόν φορολογικά έσοδα και οι Έλληνες και οι Γερμανοί χάνουν φορολογικά έσοδα και οι Γάλλοι κλπ. Διότι οι Ιρλανδοί κάνουν μια πολιτική φορολογικού παραδείσου ή όπως λέμε σημαία ευκαιρίας στα πλοία, χώρα ευκαιρίας η οποία δεν φορολογεί τις πολυεθνικές
μεταφέρουν τεχνιέντος τα κέρδη τους εκεί και στην ουσία δεν φορολογούνται. Η Ευρωομάδα των Σοσιαλδημοκρατών ζητάει να σταματήσει αυτό, ναι, να υπάρξει ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών και υπολογίζει ότι από αυτή την πηγή τα ευρωπαϊκά κράτη συλλογικά θα μπορούσαν να αντλήσουν έως 190 δις ευρώ ετησίως επιπλέον έσοδα. Αυτό μεταφερόμενο στην κλίμακα της ελληνικής οικονομίας θα σήμαινε 2 έως 3 δις ευρώ ετησίως. Αυτές είναι προτάσεις λογικές, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν, γιατί αν δεν υλοποιηθούν, δεν μπορεί να, σταθεί μακροπρόθεσμα και να αποδειχθεί σταθερή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε σταυροδρόμι, πρέπει να αποφασίσουμε τι θα γίνει. Ψηφίζοντας σοσιαλδημοκράτες, και στην Ελλάδα το κόμμα που μετέχει στην ομάδα των σοσιαλδημοκρατών είναι το ΠΑΣΟΚ, ψηφίζουμε υπέρ εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών, υπέρ κοινής αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει το εκλογικό μανιφέστο των σοσιαλδημοκρατών, να δει ότι αυτά προβλέπονται εκεί. Αντιθέτως, οι εθνικιστές ακροδεξίοι στην ουσία υποστηρίζουν την επιστροφή στο εθνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Δεξιά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο μετέχει η Νέα Δημοκρατία, ψελίζει αμήχανα, δηλαδή σίγουρα δεν είναι υπέρ της ενοποίησης των φορολογικών συντελεστών, διότι παραδοσιακά βρίσκονται πιο κοντά στις μεγάλες επιχειρήσεις τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και δεν θέλουν να τις στήξουν, ειδικά στις πολυεθνικές. Για το ζήτημα της ενιαίας αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις από το καθένα. Επαναλαμβάνω ότι προσδοκώ ότι αυτό θα προχωρήσει στην επόμενη πενταετία, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να υπάρξουν και άλλες αλλαγές. Πρέπει να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωκοινοβουλίου οπωσδήποτε, να ισχυροποιηθεί έναντι της Κομισιόν και να ισχυροποιηθούν τόσο το Ευρωκοινοβούλιο όσο και η Κομισιόν έναντι του Συμβουλίου, δηλαδή των εκπροσώπων των αρχηγών, των κρατών μελών, διότι εκεί παίζουν μεγαλύτερο ρόλο οι ισορροπίες δυνάμεως μεταξύ των κρατών. Οπότε θα πρέπει αυτό το όργανο σχετικά να λιγοστέψουν οι αρμοδιότητες του για να ενισχυθεί το ομοσπονδιακό στοιχείο. Πρέπει να γίνει μια πιο ισχυρή ένωση. Αυτό λέμε οι σοσιαλδημοκράτες, να προχωρήσει η ένωση μπροστά. Ναι. Και επαναλαμβάνω ότι για τον ελληνισμό είναι έως υπαρξιακό ζήτημα αυτό το πράγμα. Να μπορέσουμε να στηριχτούμε σε μια πιο ισχυρή, πιο ενωμένη Ευρώπη απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζουμε στο γεωγραφικό μας περίγυρο. Για να βάλω στην κουβέντα και τους συναδέλφους, τον Λάμπρο Παπαδί και τον Κώστα Μαυρίδη, να ξεκινήσω με σένα, Κώστα. Εγώ θέλω, κύριε Χρυσόγονε, επειδή βρίσκεστε στη Δυτική Μακεδονία και προφανώς για προεκλογικό σκοπό και λόγους, θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά τη Δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα την ενέργεια. Χθες από την Πτολεμαϊδα, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, θα το πω με δικά μου λόγια, ότι η μονάδα, η νέα σύγχρονη μονάδα Πτολεμαϊδα 5 πρέπει να κλείσει. Δεν κλείνει γιατί είναι δεσμευμένη οικονομικά λόγω της επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει άμεσα να κλείσει, γιατί και ο Λιγνίτης είναι ασύμφωνος, αλλά είναι και ρυπογόνος. Τι το διαφορετικό λέτε εσείς ως ΠΑΣΟΚ κοινάλ? Εδώ υπάρχει ένα... Αν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα της υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού και οικονομικής δραστηριότητας στο λεκανοπέδιο Αττικής. Ως συνέπεια του γεγονότος ότι όλο το κράτος είναι συγκεντρωμένο στο λεκανοπέδιο. Εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος να προχωρήσουμε σε κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, θα πρέπει να υπάρξει κοινωνικό αντιστάθμισμα για τη Δυτική Μακεδονία, για να μην ερημώσει η περιοχή. Και όχι μόνο η Δυτική Μακεδονία, θα σας έλεγα όλη η ελληνική περιφέρεια ερημώνει. Εγώ, στο πλαίσιο των περιοδιών μου ανά την Ελλάδα τώρα για την προεκλογική εκστρατεία, βλέπω αυτό ακριβώς. Μια εικόνα ερήμωσης των χωριών ειδικά. Οι επαρχιακές πόλεις παρακμάζουν, διατηρούν ακόμα κάποια ζωή, αλλά παρακμάζουν και συγκεντρώνονται όλα στο λεκανοπέδιο, όπου η κατάσταση βέβαια για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου γίνεται ολοένα και πιο αφόρητη λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης, λόγω των ρήπων στην ατμόσφαιρα κλπ. Χρειαζόμαστε μεταφορά. Δηλαδή, θέλουν να κλείσουν την Πτολεμαϊδα 5, να φέρουν τα κεντρικά της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, ούτως ώστε να υπάρξουν θέσεις εργασίας. Για ποιο λόγο να είναι τα κεντρικά της ΔΕΗ και οι υπηρεσίες στην οδό Χαλκοκονδύλη στην Αθήνα? Τι κάνουν εκεί? Και αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο από το γενικότερο ζήτημα της μεταφοράς δραστηριοτήτων και οργανισμών και υπηρεσιών που πρέπει να γίνει. Μου θυμίσατε ότι η Διεύθυνση Ορυχείων είναι στην Αθήνα, ενώ τα ορυχεία ήταν εδώ για δεκαετίες. Τρελά πράγματα δηλαδή.
Μάλιστα. Λάμπρος Παπαδής και να κλείσουμε, αλλά Λάμπρο. Ναι. Κύριε Χρυσόγονο, θα ήθελα να επικαλεστώ την επιστημονική σας αυθεντία πάνω σε συνταγματικά ζητήματα την οποία έχετε. Έχουμε ένα πρόστιμο σε ελληνικό υπουργείο για, και αναφέρομαι φυσικά στο περιβόητο σκάνδαλο των email Σιμακοπούλου. Ένα πρόστιμο ουσιαστικά της αρμόδιας επιτροπής προς το ελληνικό κράτος. Πέραν από το ποιος θα το πληρώσει, ποιος θα το φορολογηθεί και ποιος θα το αποπληρώσει, οι συνταγματικοί κατοχυρωμένοι κανόνες οι οποίοι προστατεύουν το πολίτευμά μας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, πού βρίσκονται, κύριε Χρυσόγονο? Καλά. Το πρόστιμο βέβαια από τη μια τσέπη θα το βγάλει το κράτος, στην άλλη θα το βάλει. Πάλι το ελληνικό δημόσιο εισπράττει το πρόστιμο. Άρα είναι συμβολικού χαρακτήρα η κίνηση της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αλλά είναι μία ακόμα απόδειξη της, του ελληματικού, να μην πω της έλλειψης, του ελλείμματος σεβασμού προς τους στοιχειώδεις δημοκρατικούς κανόνες και προς τα θεμελιώδη δικαιώματα που επιδεικνύει η σημερινή κυβέρνηση. Άλλωστε υπάρχει και το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο φύγει μια σειρά από ζητήματα και κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ο κ. Μητσοτάκης, αντί να σκύψει πάνω στα αιτούμενα, πάνω στα προτάγματα που βάζει το ψήφισμα, όπως η ενίσχυση της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, η ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών, η πάυση των τηλεφωνικών υποκλοπών κλπ. Κλπ. Σφυρίζει αδιάφορα ή μάλλον προσπαθεί να μας πείσει ότι οι ευρωβουλευτές είναι δίθεν ανθέληνες. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η ποιότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Ελλάδα υπολείπεται έναντι της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στα περισσότερα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μέσα από σοβαρό διάλογο των πολιτικών δυνάμεων. Γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι παθογένειες που χρονολογούνται εδώ και δεκαετίες, αλλά έχουν επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο στα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το περιβάλλον του. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης ποιότητας της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ούτως ώστε να εναρμονιστούμε, αν θέλουμε να εναρμονιστούμε, προς τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι εθνική αναγκαιότητα, διότι η Ελλάδα εκεί θα ψάξει να βρει το στήριγμα απέναντι στις απειλές που την περιβάλλουν. Κλείνουμε. Γιατί να ψηφίσουμε Κώστα Χρυσόγονο? Εντάξει, εγώ δεν έχω προσωπική φιλοδοξία. Συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Κινάλ για να διατρανώσω την ανάγκη να επιστρέψει ο δημοκρατικός κόσμος στο Πασόκ Κινάλ. Το Πασόκ Κινάλ είναι η δύναμη που μπορεί να ανατρέψει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2027, να την ανατρέψει από την κυβερνητική εξουσία, εννοώ, έτσι. Λοιπόν, να δώσει ένα τέρμα στην άσκηση εξουσίας από τον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτό τουλάχιστον θα έπρεπε να μεταφραστεί σε έναν αγώνα δίτερμα το 2027. Διότι εάν παραμείνει τώρα στη δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, οι εθνικές εκλογές του 2027 φοβάμαι ότι θα είναι μονότερμα. Ο κ. Κασελάκης και ως πρόσωπο, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική δύναμη, δεν μπορούν, δεν έχει το γονιδίωμα, αν θέλετε, το DNA κόμματος εξουσίας. Πήγε να μετασχηματιστεί σε κόμμα εξουσίας στα χρόνια της κρίσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα κατάφερε. Εγώ ήμουν από εκείνους που συμμετείχαμε, απογοητεύτηκα πολύ νωρίς, διαφώνησα το 2015 και συνέχεια αποχώρησα. Προσπαθώ να σηματοδοτήσω με την παρουσία μου στους συνδυασμούς του Πασόκ Κινάλ την ανάγκη, οι πολλοί, πάνω από 1 εκατομμύριο κεντροαριστεροί, δημοκρατικοί, προοδευτικοί ψηφοφόροι που ακολούθησαν μια παρόμοια διαδρομή, να βρουν τώρα προσανατολισμό προς το Πασόκ κίνημα αλλαγής, το οποίο, επαναλαμβάνω, μπορεί να αποτελέσει, όπως το λέει και η λέξη στον τίτλο του, τον φορέα της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος. Να είστε καλά, κύριε Χρυσόγονο, ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πάω στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.